τα δηλώσατε, κύριε, στην εφορία. Και αν τα δηλώσατε στην εφορία, μπορείτε να μας προσκομίσετε, παρακαλώ, δημοσίως, γιατί είστε δημόσιο πρόσωπο, φίλος του Πρωθυπουργού, τη φορολογική σας δήλωση για να τη δούμε. Και αν την προσκομίσετε για να τη δούμε, μπορείτε να μας πείτε πόσα από αυτά αναλογούν σε φόρους. Και επίσης, κύριε Τουρκολιά, φίλε του Πρωθυπουργού, μπορείτε να μας πείτε, κύριε διοικητά της Εθνικής Τραπέζης, αν έχετε παραχωρήσει θαλασσοδάνεια σε εφοπλιστές, με αποτέλεσμα, με υποτιμημένη την αξία των δανείων, η Εθνική Τράπεζα να κινδυνεύει να χτυπήσει κόκκινο στα αποθεματικά της. Είναι κάποια ζητήματα που πρέπει να αφορούν τον Έλληνα πολίτη, διότι έχουμε να κάνουμε εδώ με δημόσιο χρήμα. Επίσης, κύριε Τουρκολιά, διοικητή της Εθνικής Τραπέζης, μπορείτε να μας απαντήσετε πόσους αργόμισθους έχει η Εθνική Τράπεζα, που δεν είναι ιδιωτικό όργανο, αλλά είναι και δημόσιο και που έχει μέσα μετοχές και το ελληνικό κράτος. Μπορείτε, κύριε Τουρκολιά, να μας απαντήσετε εάν στη συγκεκριμένη Εθνική Τράπεζα εργάζεται ως υπάλληλος η σύζυγος του κυρίου Νίκου Παπανδρέου, αδερφού του πρώην τεθλιμμένου τρελού της οικογένειας. Και αν εργάζεται, μπορείτε να μας απαντήσετε, αν πληρώνετε. Και αν πληρώνετε, μπορείτε να μας απαντήσετε πόσο καιρό έχει να πάει στην υπηρεσία της. Αυτά, κύριοι, αφιερώνονται στους συνδικαλιστές της ΟΤΟΕ, που τα γνωρίζουν και τα αποκρύπτουν. Απαντήστε μας, κύριε Τουρκολιά. Έχετε επίσης δώσει δάνειο σε συγγενικό μέλος της οικογένειας Σαμαρά, που φτιάχνει ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις στη Σέριφο? Έχει καταγγείλει τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο μεγάλος κομμωδός Λάκης Λαζόπουλος για πολεοδομικές αφαιρεσίες? Θα σας τσακίσουμε τα καρφοπέταλα. Ελάτε, μηνύσεις, αλλά όχι στους συνεργάτες μου. Σε μένα, εδώ. Ελάτε να με κάνετε ήρωα. Ελάτε να με σηκώσετε στα χέρια. Να με πάτε στον κορυδαλό, αν είμαι υβριστής. Αν όμως δεν είμαι, κύριε Τουρκολιά, δώστε τώρα τη φορολογική σας δήλωση στον αέρα. Θέλει να ξέρει ο ελληνικός λαός αν κυβερνιέται από έντιμους πολιτικούς. Καλησπερίζω. Είναι πολλά τα θέματα απόψε. Πολλά και ωραία. Για να βαδίσουμε το χορό του Ζαλόγκου. Όπως σπρώχνετε τους δυστυχισμένους πολίτες από τα μπαλκόνια στο θάνατο, θα γευτείτε την ίδια τιμωρία. Το σταυρό του μαρτυρίου. Το σταυρό του Ζαλόγκου. Θα σας αλλάξουμε τα πετρέλαια. Έχουν χαθεί πάνω από 2.000 άνθρωποι, παλιοκακομίδιδες ρεζιλεμένοι. Και καθώς είστε και προβάλλετε στην Βουλή τα συνολάκια σας, ξεφτυλισμένα υποκείμενα, με αυτές τις καρακάξες όλες και τις γκιώσες που βάλατε στην Βουλή, που πήγαν εκεί πέρα χτες να κάνουν πασαρέλα, την ώρα που τα παιδιά σκοτώνονταν στην Κηφισιά, την ώρα που πήγε ο Χριστιανός, που πήγε ο δικαστικός επιμελητής, επειδή δεν είχε τα νίκια να πληρώσει, και πήδησε και σκοτώθηκε. Τι νομίσατε, ότι άλλαξε πολιτική το μακελιό, επειδή μας κάνατε δύο κολομινήσεις του κερατά και φέρατε 25 αστυνομικούς να πιάσουν συντάκτες του ΣΑΙΤ? Ας σας φοβηθούμε? Έχουμε ζήσει χειρότερα, την κατοχή και τους δοσύλλογους και τους μαυραγωρίτες και τους λαδέμπορους. Και θα φοβηθούμε εσάς, μοιράκια της πολιτικής και της εξουσίας, μοιράκια του παραγωγισμού και της δεξιάς γαλάζιας ξεφτύλας? Όποιος πειράζει συνεργάτες μου, με θυμώνει και με κάνει αγριοθυρίο. Και θα πω και κάτι ακόμα σε κάτι δημοσιογραφάκια της πλάκας και της συμφοράς, που κάνουν τους μεσάζοντες και πουλάνε παραγοντιλίκια στο Deals, στο Beat, στο Αθηναϊκό και σε όλα τα κυριλέ μαγαζιά. Σας έστειλα ένα μήνυμα. Μην ξανατολμήσετε να με πάρετε τηλέφωνο, γιατί θα ακούσετε τη φωνή σας στον αέρα. Πάλιο λαμόγια. Πάλιο ξεφτυλισμένοι του καθεστώτος. Θα φοβηθούμε τον κύριο Σαμαρά, τον προδότη της δεξιάς παράταξης, τον άνθρωπο που έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τις μίζες της Siemens? Δεν φοβηθήκαμε τα λιοντάρια? Θα φοβηθούμε τα ποντίκια της Κηφισιάς? Καλησπέριζω τους ανθρώπους που έχω εδώ κοντά μου.
Αλλά εγώ έτσι ξέρω να αντιδρώ όταν θίγουν την τιμή, την υπόλοιψη, την προσωπική ελευθερία και την αξιοπρέπεια των συναδέλφων μου. Γιατί εδώ πέρα έχουμε κάνει έναν ακήρυχτο πόλεμο. Από απόψε είναι κηρυγμένος στο καθεστώς, στο φάφλο καθεστώς Σαμαρά. Στο φάφλο καθεστώς Βενιζέλου, στο φάφλο καθεστώς του Μπαρμπαφανούρη Κουβέλη. Του δεκανικιού της δεξιάς και του κυρίου Βενιζέλου. Σε όποιον αρέσει, διαλέξτε. Δύο στρατόπεδα υπάρχουν. Τα στρατόπεδα, το στρατόπεδο των εντίμων και το στρατόπεδο των ατίμων. Όποιοι είναι από εκεί είναι εχθροί μας, όποιοι είναι από εδώ είναι φίλοι μας. Και εδώ μέσα θα έρχονται μόνο όσοι θέλουν το πραγματικό διάλογο. Δεν τρώω άλλο χρόνο. Αυτά έπρεπε να τα πω για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Όποιος γουστάρει και κάνει κέφι αντιπαράθεσης μαζί μου, σε μένα, προσωπικά, στείλτε την αστυνομία κατά το σπίτι μου. Στείλτε την αστυνομία κάτω από το σπίτι μου και θα καλοπεράσετε. Γιατί ο πολίτης έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Και εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Καλησπέριζω από δεξιά μου. Το συνάδελφο τον κύριο Βασίλη Χίτο. Καλησπέρα και συγγνώμη που ήμουν εκνευρισμένος. Έπρεπε να τα πω. Δικαιολογημένα. Τίποτε όμως δεν είναι τυχαίο, γιατί ο κύριος ο νεόκοπος σύμβουλος μαζί με τον κύριο Σαλμά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, όταν η κυρία Φάνη Πάλι Πετραλιά, η Πάλε Ποτέ Σιδηρά Κυρία, ήταν το μεάρχης της Νέας Δημοκρατίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αναπληρωτής το μεάρχης ήταν και ο κύριος Σαλμάς. Με απλό μέλος, το σημερινό σύμβουλο του κυρίου Δένδια, που μεγάλη χάρη του κινητοποίησε μία δημιουργία αστυνομικούς την ώρα που ήταν σε εξέλιξη αυτή η γιγαντιαία επιχείρηση στην Κηφισιά. Με ποιο δικαίωμα? Τα ξέρει αυτά ο κύριος Υπουργός? Γιατί τον έχουμε για σοβαρό άνθρωπο. Είναι σοβαρός άνθρωπος. Τα ξέρει αυτά ο κύριος Υπουργός? Είναι πάρα πολύ σοβαρός. Ο κύριος Δένδιας τα ξέρει αυτά για τον διευθυντή σύμβουλό του που καβαλάει, που νομίζει ότι καβαλάει, που από το δημοσίευμα. Από για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει δημοσίευμα. Για ποιο λόγο αυτός αναγνώρισε τον εαυτό του σε ένα δημοσίευμα ότι καβαλά με φρουρό αστυνομικό υπηρεσιακές μηχανές και πηγαίνει στο Κολωνάκι? Αυτό κάνει. Αν το πράττει. Αν το πράττει. Εμείς δεν θεωρούμε ότι το πράττει. Γιατί το έκανε όμως? Είδε τον εαυτό του. Άντε ντε. Εκτός εάν ο κ. Μεταλλινός, και θα ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη, δεν έχει υποβάλει μήνυση. Εγώ όμως αυτά πληροφορήθηκα από την ασφάλεια. Άλλα κουμάσια αυτά. Θα τα πούμε και με αυτούς. Θα τα πούμε και με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Αλλά θα τους τα πω στο γραφείο, όπως σου τα είπα χτες στο τηλέφωνο, που με άκουσε όλο το Παγκράτη. Δεν έχετε καταλάβει ένα πράγμα, ρε αφελής. Ρε κίνεδη της πολιτικής. Κίνεδη της πολιτικής. Δεν έχετε καταλάβει ένα πράγμα. Κίνεδη εννοώ, πολιτική κίνεδη. Δεν εννοώ ότι είστε, εκτός αν είστε και κίνεδη. Εκτός αν τα καρύδια σας έχουν τόσο πολύ σουφρώσει από την απραξία, που το έχετε γυρίσει κι αλλού. Το έχετε γυρίσει στο σερνικό θήλυκο. Τότε μπαίνει και το πουσταριό στη μέση. Και όταν μπαίνει και το πουσταριό στη μέση, γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Εγώ δεν μιλάω προσωπικά για κανένα Βασίλη. Εγώ λέω γενικώς μιλάω. Και επίσης, Βασίλη μου, αφού το φέραμε στη συζήτηση και στην κουβέντα, θα προχωρήσουμε στα θέματα μας. Αυτά είναι σοβαρά θέματα τιμής και υπόλοιψης. Έχω στα χέρια μου μια δικογραφία. Μια δικογραφία έχω στα χέρια μου. Μήπως αφορά κάποιο συνεργάτη του κύριου Δένδια? Τον υπολείπτομαι εγώ τον κύριο Δένδια. Τον αγαπώ, σαν πολιτικό. Είναι σοβαρός. Τη δικογραφία την έχει συστήσει το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Πριν 20 ημέρες. Λες να αφορά κάποιο σύμβουλο από τους πολλούς που έχει ο κύριος Δένδιας? Λες η φανέλα με το νούμερο 5, το center back που μου πεις και εσύ, να αφορά κάποιο συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας του συμβούλου του κυρίου Δένδια, που συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση και που έκανε παρέα με δολοφόνους, και το μέλος των συμβούλων του κυρίου Δένδια πήγε να παραλάβει τους δολοφόνους πριν από κάποια χρόνια στο αεροδρόμιο? Α? Και αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν τις κρίσεις στην ελληνική αστυνομία? Α? Ελάτε, πάρτε τη. Νάτε, κάτω εδώ κάτω. Ελάτε, κύριε Δένδια, στείλτε ένα από τα σκυλιά σας να την πάρει. Στείλτε ένα από τα σκυλιά σας να μυρίσει τα ναρκωτικά. Τους μαστροπούς
και τις κυρίες με τα κινητά τηλέφωνα. Αυτούς που φοράνε τα αρμάνια, τα κουστούμάκια και σας περιστοιχίζουν. Στείλτε τους. Μυρίζουν καλά αυτοί. Ξέρουν. Το ξέρουν το κουραμπιέ. Καλησπέριζω επίσης. Θέλετε πολεμό. Θέλετε μάχες. Ο Παπαφλέσσας ξέρετε τι έλεγε. Εμείς θα φάμε 10 και θα χάσουμε 3. Λάτε. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κρέτσης, πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Καλησπέρα κύριε Κρέτση. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Συνδικαλιστής των εργαζομένων που είναι απλήρωτη στο ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ 6 μήνες. Ο κύριος Κρέτσης είναι αποκλεισμένος από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον απλούστατο λόγο ότι εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο κομμάτι των Ελλήνων εργαζομένων που δουλεύουν σε ένα συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα. Και αυτό το όνομα είναι κομμένο από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο κύριος Κρέτσης όμως δεν είναι απλώς εδώ για να πει μόνο αυτό το πράγμα, αλλά για να συζητήσουμε, κύριε Κρέτση, το μεγάλο θέμα που υπάρχει απόψε και το ρίχνουμε στο τραπέζι της νέας μεγάλης έρευνας, συγκλονιστικής για την ελληνική κοινωνία, όπου 7 στους 10 Έλληνες είναι στα όρια, ζουν στα όρια της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Έτσι ακριβώς. Ας πούμε ότι ζουν στα όρια, ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Ο κ. Γιάννης Δαραβίγκας, καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα, εγώ πιστεύω από αυτά που πες προηγουμένως ότι αυτά που λες τόση ώρα θα τα ακούσει ο Υπουργός ο Δένδιας, ο οποίος έχει ευαισθησία. Να σεβασμό για τον κύριο. Ναι, έχει ευαισθησίες, ξέρω εγώ. Δεν πουλάω εκδηλέψεις, εγώ το ξέρεις καλά. Και πιστεύω θα πάρει κεφάλια από μεθαύριο. Είναι δυνατόν να κάνουν μήνυση σύμβουλή του για δημοσιεύματα που δεν γράφτηκαν. Να στέλνουν ένα στρατό αστυνομικό εδώ πέρα να μας πιάσουν. Τι, πού να μας πάτε, ρε! Πού να μας πάτε, βρε! Στον Κορυδαλό! Πάμε να μας πάτε στον Κορυδαλό, ρε! Και τι έχει να κάνει. Το ζήτημα είναι που κοινοποιείται τόση μεγάλη δύναμη της αστυνομίας όταν έχουμε αυτές τις ιστορίες με τους Αλβανούς, με τις ληστείες, την ίδια ώρα κινητοποιείται για ασήμαντον αφορμή. Οπότε αυτά τα πράγματα διατεθήκη κάποιος σύμβουλός του. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα λάβει γνώση ο Υπουργός και θα το τακτοποιήσει το θέμα, δε όντως. Καλησπέρα από τα αριστερά μου τον κύριο Γιάννη Ηλιάδη. Ο κύριος Ηλιάδης είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου των Φρανσάις. Όχι πλέον. Όχι. Έχω παρατηθεί εδώ και. Έχετε παρατηθεί. Δεν έχετε παρατηθεί όμως από τις φιλικές σχέσεις που έχετε με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Αδελφικές θα έλεγα. Έτσι. Να τις χαίρεστε. Ευχαριστώ. Να τις χαίρεστε. Και συγχαρητήρια κιόλας. Που σχηματίζεται και η κυβέρνηση. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Το επόμενο χείρο που θα σας δώσω είναι για τα συλληπιτήρια, γιατί και ελπίζω θα σας δώσω σύντομα. Ναι, αλλά γιατί δεν βλέπω να κρατάτε ούτε 100 μέρες. Είμαι σε μια ιδιόμορφη ευαίσθητη εκπομπή. Ευαίσθητη εκπομπή. Τι πάθατε και στην Ελλάδα. Την οποία πραγματικά την αγαπάω λόγω της παρουσίας σας. Θα πάρω το χαρτί για τα σκυλιά, μου το φάνε τα σκυλιά. Αλλά μην τα βάζουμε όλα σε ένα καλάθι και τα αλέθουμε. Βάζουμε το σκάνδαλο, με το γεγονός, με το Σαμαρά, με τις Ζήμενς. Εγώ μόνο ο Σαμαράς ξέρω ότι δεν πήρε μίζα από τις Ζήμενς. Αν δεν πήρε ένας άνθρωπος, έτσι λέγατε προηγουμένως. Συνδύασε, κύριε, το όνομά του. Ότι έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τις Ζήμενς. Συνδύασε, κύριε, είπαμε. Έχουν γραφτεί τόσα δημοσίευματα. Καλησπέριζω πίσω τον κύριο Μιχάλη Βάρδα, μηχανολόγο και πρώην πολιτευτή. Καλησπέρα, κύριε Βάρδα, ευχαριστώ που είστε εδώ. Γεια σας, κύριε. Και επίσης καλησπέρα τον κύριο Παναγιώτη Αποστόλου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Να προχωρήσουμε σιγά-σιγά και να δούμε αυτά που συνέβησαν χθες στην Κηφισιά. Δεν είναι τυχαίο όμως, δεν είναι τυχαία χρονολογική σύμπτωση και χρονική σύμπτωση. Την ώρα που δύο Αλβανοί κακοποιοί εισέβαλαν και τα πλάνα που θα δείτε είναι συγκλονιστικά. Τα έχω καταγράψει με την δική μου κάμερα. Και με την κάμερα του Έξτρα βεβαίως. Την ώρα που έμπαιναν οι δύο κακοποιοί στο σπίτι του κυρίου Γιώργου Δόνη, προπονητή του ΠΑΟΚ στην Κηφισιά και έπιαναν όμηρο τον πεθερό του, τον 75χρονο, 74χρονο πεθερό του. Μέσα στο σπίτι υπήρχαν και παιδιά. Υπήρχαν δύο ανήλικα παιδιά. Ένα βρέφος Βασίλη. Ενός ετών. Ενός μήνα. Ενός ετών. Ενός και έτους. Το 16 ετών αγόρι του Δόνη. Τον κύριο Δόνη τον κλέβουν για τρίτη φορά μέσα σε 6 μήνες. Απέναντι ακριβώς υπάρχει η σκοπιά του κυρίου Γιώργου Παπακοσταντίνου. Του ανθρώπου που είναι γνωστό ότι έχει κάνει στην Ελλάδα. Αυτός ο άνθρωπος που κατά πολλά δημοσιεύματα και κατά πολλούς δημοσιογράφους, εγώ δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να ήταν πίσω από τα σίδερα του Κορυδαλού μαζί με τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Φρουρά ο κύριος Παπακοσταντίνου, ονοματέως ο μπόσης, ο καταστροφέας κατά τα δημοσιεύματα και κατά πολλούς δημοσιογράφους, ανυπεράσπιστος ο πολίτης. Ήταν ό,τι πιο χαρακτηριστικό μπορούσε να συμβεί για να καταλάβει ο ελληνικός λαός
Ποια είναι η χαώδης απόσταση που δεν συνδέει πια την εξουσία και τη διαφθορά με τον απλό πολίτη, τον ανυπεράσπιστο, που μπαίνουν στο σπίτι του και πάνε να τον σκοτώσουν για ένα χαρτονόμισμα. Παρακολουθήστε τι συνέβη εκεί με κομμένη την ανάσα. Το μεσημέρι, στο σπίτι του προπονητή Γιώργου Δόνη στο Ρέμα του Κοκκιναρά. Οι ληστές εισβάλλουν δίπλα από τη βίλα του υπουργού που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία και την ξεπούλησε στους τοκογλύφους. Στον πολιτικό που τώρα, όπως έχει κατά κόρον γραφεί, θα έπρεπε να ήταν φυλακή. Μετά την ομηρία και την αναζήτηση στο Ρέμα, αρχίζει η κινηματογραφική ταινία που θα ζήλευε το Hollywood. Ήρωες, ο ταξίαρχος της Ελλάς Γιώργος Ζαφυρόπουλος και άλλοι 100 έως 150 αστυνομικοί. Έλα έξω, έλα έξω! Έλα έξω! Έλα έξω! Έλα έξω! Δεν είναι αυτός, παιδιά. Για πες τη ρόδο, να πει έξω τώρα. Έλα έξω τώρα! Έλα έξω τώρα! Το πάσε μέσα πάλι. Λίγο, 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 με εμάς. Το θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων μεταφέρεται στο οικοδομικό τετράγωνο. Την εκκλησία που παντρεύτηκε ο μακαρίτης πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου, τη Δημητραλιάνη, στην Παναγία την Ελευθερώτρια. Κάτι τραγικές συμπτώσεις. Η αστυνομία να κυνηγά το έγκλημα στα κοινωνικά ερείπια που άφησαν πίσω τους οι χρεοκοπημένες ηγεσίες. Οι δύο Αλβανοί του περιθωρίου πηδάνε τους φράχτες και μπαίνουν σε σπίτια φορολογούμενων πολιτών. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Στις 4 το μεσημέρι έρχεται η ώρα των ΕΚΑΜ. Ο ένας κακοποιός συλλαμβάνεται. Ο άλλος πηδάει μπαλκόνια σπιτιών και λουφάζει κάτω από τους θάμνους και τα δέντρα. Στις 6 το απόγευμα η πολιορκία τελειώνει. Ο νόμος έχει νικήσει το έγκλημα. Για πόσο ακόμα σε μια κοινωνία που δολοφονείται καθημερινά? Αυτό το πλάνο κρατήστε το τελευταίο, παρακαλώ, με τον κύριο Αλβανό. Αυτό τον κύριο Αλβανό. Αυτός ο κύριος Αλβανός, λοιπόν, ένας από τους δύο, ήταν ένας άνθρωπος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Αυτός είναι ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας, κύριε Δράβικα. Αυτός. Αυτό το πλάνο. Αυτός ο κύριος με τον οποίο δεν έχουμε κάτι εμείς προσωπικό, έχουμε όμως μαζί του κάτι κοινωνικό. Ο κύριος αυτός είναι ο εχθρός της ελληνικής κοινωνίας. Δεν με νοιάζει αν είναι Αλβανός. Το προφίλ του. 37 χρονών, είχε προσαχθεί γιατί είχε μπει παράνομα στη χώρα χωρίς χαρτιά, κυκλοφορούσε το αγρίμι, βρήκε τον άλλον 27 χρονών όπως ήταν Βασίλη. 25. Ο άλλος κρατούσε μια χατζάρα 35 εκατοστά με μια ιδιότυπου σχήματος λαβή. Μπαίνανε στα βόρεια προάστια, ληστεύανε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στα βόρεια προάστια και είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος των πολιτών. Χθες πήγαν να μπουν στο σπίτι του κυρίου Δόνη. Μέσα, Βασίλη, υπήρχαν δύο ανήλικα παιδιά. Και ο παππούς και η γιαγιά. Αυτό το περιστατικό μας εδώ που βλέπω σήμερα. Δηλαδή, αποπέμπουμε κανέναν καταρχήν. Ναι. Είναι κατηγορούμενος, έχει όλα τα αυτά, αλλά θυμάμαι παλιά παρέ. Μια παρόμοια τέτοια ιστορία του Σωρήν Ματέη, αν θυμάστε. Τότε παλιά είχε κινητοποιηθεί ο αρχηγός, ο υπαρχηγός, όλη η πολιτική ηγεσία είχαν πάει εκεί. Εδώ δεν βλέπω κανένα ηγεσία πουθενά. Στην οδό Νιώβης. Δεν είχαν κάνει μουσκεμά. Ναι, αλλά μουσκεμά, ξεμουσκεμά πάντως είχα πάει ηγεσία. Ήταν εκεί. Εδώ δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω μόνο ένα ταξιέρχο προς τιμή του, δηλαδή του Ζαφυρόπουλου. Που παλεύει ο άνθρωπος. Ο οποίος παλεύει. Ούτε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αθηνών που έπρεπε να είναι, ούτε ο Διοικητής Ασφάλειας ο οποίος έπρεπε να είναι. Έτσι δεν είναι? Όχι, μα πώς θα είναι αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να είναι? Γιατί υπάρχουν κρίσεις, Γιάννη μου. Και καλά, επειδή είναι κρίση, δηλαδή αφήνουμε το πίμνιο έτσι να βόσκει τα πρόβλημα. Σε κάθε δύσκολη
οι μεγάλοι, οι μεγαλόσχημοι, την κάνουν στην πάντα. Μα... Και αφήνουν τους υποτίθεται πιο μικρούς, γιατί ο ταξιάρχος Ζαφυρόπουλος δεν είναι τυχαίος αξιωματικός. Βασίλη. Ήτανε, είχε συλλάβει τον Μακρυγιάννη, τον γνωστό Μακρυγιάννη με 6 φόνους, ως ληστή τραπεζών, ως δραπέτη και ληστή τραπεζών. Το επί εποχής του συνελήφθη ο Γιάννης ο Σκαφτούρος και ο άνθρωπος αυτός, αντί να παραμείνει στην ασφάλεια, όταν έφυγε, όταν τον απομάκρυναν από διοικητή του ληστείων, τον έστειλαν στα βόρεια προάστια για τιμωρία. Ποιος? Ή για λόγους εσωτερικού ανταγωνισμού. Ποιος ρώτησε ο κύριος Ιλιάδης? Τι φοβήθηκαν οι ανίκανοι, κύριε Ιλιάδη. Είναι ο βλέπουμε εδώ. Ποιος? Και πρέπει να του βγάλουμε εδώ. Εμείς ξέρουμε ποιος. Συγχαρητήρια. Πες το. Αλλά είναι, δεν μπορώ να το πούμε, γιατί υπάρχουν δικαστήρια. Κάνει μια ερώτηση στο Βασίλειο, ο οποίος είναι γνώστης του θέματος. Θεωρείται επιτυχημένη επιχείρηση, το θεωρείται? Βεβαίως. Άρα μετράει, είναι τα εύσημα, είναι στο Ζαφυρόπουλο. Και? Για να δούμε στις κρίσεις οι τωρινές, ο Ζαφυρόπουλος που θα πάει. Όχι, ο Ζαφυρόπουλος είναι ο τυχαίος. Όχι, επειδή μου πες προηγουμένως ότι άλλοι λόγω κρίσεων και δεν θέλαν να εκτεθούν, μήπως αποτύχει και χρεωθούν τίποτα ιστορίες. Λοιπόν, τώρα ο Ζαφυρόπουλος που χρεώνεται την επιτυχία. Ο κάθε Ζαφυρόπουλος. Να δούμε ποια θα είναι η ανταμοιβή του στις κρίσεις. Η ανταμοιβή του? Περιμένουμε. Περιμένετε και θα δείτε. Γιατί όσο υπάρχουν σύμβουλοι με χρυσά Ρόλεξ και αδαμαντένια δαχτυλίδια. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Έτσι, κύριε Ηλιάδη. Θα άξιζε να έδειχνε, Στέφανε, το δημοσίευμα, το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Ναι, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Θα το δείξω το δημοσίευμα. Και μου έκανε φοβερή κατάπληξη. Όσο υπάρχουν αεριτζίδες, θέλεις να πεις. Ναι, εγώ δεν προσωποποιώ, κύριε. Και δεν λέω ότι όλοι οι σύμβουλοι του κυρίου Δένδια είναι αεριτζίδες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ σοβαροί. Και επικοινωνιολόγοι σοβαροί και σοβαρότατοι. Και ακόμα και ο κύριος που μας μίλησε. Που φέρεται να μας μείνει, έτσι, αυτή την πληροφορία έχουμε, μπορεί να είναι σοβαρός κύριος. Εμείς δεν έχουμε κάτι μαζί του. Ο κύριος Μεταλληνός μπορεί να είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Άλλωστε, με το να θητεύεις δίπλα από τον κύριο Άγγελο Φιλιππίδη, στις μεγάλες στιγμές του ταχυδρομικού ταμιευτήριου, γιατί γελάτε, κύριε Κρέτση? Γιατί τυχαίνει να τον γνωρίζω και να τον είχαμε και σύμβουλο στο Ερικό Δυνάμει. Είναι καλός μάνατζερ. Τον κύριο Φιλιππίδη. Είναι καλός μάνατζερ ο κύριος Φιλιππίδη. Ήρθε για λίγο καιρό, πήρε κάποια λεφτά και έφυγε. Δεν έκανε τίποτα. Τι εννοεί ότι πήρε κάποια λεφτά, δεν έκλεψε? Όχι, δεν έκλεψε. Νομίμως λέτε. Ναι, νομίμως. Τότε τι, έχετε να του καταμαρτυρήσετε κάτι με αυτό? Όχι, ότι έκλεψε τα λεφτά, αλλά ήρθε για λίγο καιρό, δεν έγινε τίποτα στο. Δεν έγινε τίποτα. Εγώ ξέρω ότι μοίρασε πολλά λεφτά σε διαφημίσεις. Και δεν είναι με αυτό, Στέφανε. Τι, ότι όταν σε παίρνουν να παράξεις κάποιο έργο, σπαταλάς του κόσμου τα λεφτά. Για άλλη περίπτωση μιλάω τώρα. Έτσι, επενδύστε στην Ελλάδα. Λοιπόν, και αντί να παράξεις έργο και να φέρεις μια επένδυση, δεν φέρνεις καμία επένδυση και τα ρίχνεις στο ανάθεμα δεξιά και αριστερά, γιατί δεν υπάρχει κράτος, γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Ίδια περίπτωση πιθανότατα. Έτσι ακριβώς. Ήρθε για λίγο. Προσλαμβάνεσαι για να παράξεις κάποιο έργο, για να φέρεις κάποιο χρήμα στο δημόσιο. Εδώ το βγάλαμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, και εσύ δεν κάνεις αυτό, χαλάς και του κόσμου τα λεφτά σε ταξίδια και στα υπόλοιπα και χρεώνεις το κράτος. Δηλαδή, αντί για σύμβιανη πλήν. Πήρε 130 χιλιάρικα πέρσι και εδώ οι άνθρωποι έχουν να πληρωθούν 6 μήνες. Πόσα πήρε? Λοιπόν. 130 χιλιάρικα. Από το Ντινάν, ο κύριος Φιλιππίδης. Για πόσο διάστημα? Πώς για τρεις μήνες, τέσσερις. Ήταν η αμοιβή του, σαν σύμβουλο. Σαν σύμβουλο, δηλαδή. Και εδώ έχουν να πληρωθούν 6 μήνες. Πάντως, για τον κύριο Φιλιππίδη, διαχωρίζω με τους φίλους του. Δεν έχουμε καμία. Για τον κύριο Φιλιππίδη μιλάμε τώρα. Λέμε ότι ο κύριος Μεταλληνός. Καλησπέρα, κύριε Μεταλληνέ. Να μου καλώσετε εδώ. Με ελεύθερο βήμα λόγου, αν θέλετε, μπορείτε να παρέμβετε. Αν θίγεστε σε κάτι, πολύ ευχαριστώ να σας φιλοξενήσουμε. Έτσι, νομίζω ότι είμαστε πολλοί κόσμοι. Το τι θα κάνουμε βέβαια στα δικαστήρια είναι άλλη υπόθεση. Αυτό σας φιλάμε, το φιλάμε ως έκπληξη. Και να φοβάστε, κύριε Μεταλληνέ. Διότι υπάρχουν και ψευδείς καταμηνύσεις και ξέρετε ότι είναι και αυτές αυτοφορές διαδικασίες. Αν λέμε, έχετε υποβάλει κάποια μήνυση για όνομα της Παναγίας, μπορεί να μην έχετε υποβάλει να μας έχουν ενημερώσει λανθασμένα. Αλλά ο κύριος Φιλιππίδης. Παράδειγμα, πιάσαμε τώρα συζήτηση για τον κύριο Φιλιππίδη. Από ό,τι ξέρω, έχει και άλλες δουλειές. Έχουν μεγαλώσει οι δουλειές του. Εκεί προς τα πάνω, προς το Μοντενέγκρο, προς το Μαυροβούνι, όπου οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι υπεύθυνος δύο τραπεζιών του επιχειρηματία Βίκτορος Ρέστη. Αυτό μου λένε με δικές μου πληροφορίες. Επικεφαλής εκεί. Μάνατζερ άξιος. Πάμε στο δεύτερο βίντεο. Γιατί εμείς πήγαμε σήμερα στο σημείο για να δούμε το τι συνέβη πραγματικά. Σε μια από τις γειτονιές της Αθήνας με πολύ μεγάλη εγκληματικότητα, ο κόσμος υποφέρει. Και θέλω να ακούσω και τη δική σας γνώμη για αυτό το θέμα στο 5791-096-97 και στο τηλέφωνο καταγγελιών 6946-3577-33
6-9-46-35-77-33 είναι το τηλέφωνο καταγγελιών που το σηκώνω από αύριο μέχρι και την επόμενη Παρασκευή. Αλλά παρακαλώ πολύ, καταγγελίες. Μην με παίρνετε να μου πείτε αν είναι καλή εκπομπή. Ξέρω εγώ αν είναι καλή εκπομπή και πότε είναι καλή και πότε δεν είναι καλή. Ευχαριστούμε για τις φιλοφρονήσεις, αλλά το κινητό, ξέρω ότι χρεώνεστε, θα σας παίρνουμε πίσω εμείς. Κάντε την καταγγελία σας. Έχετε κάνει πολύ σοβαρές καταγγελίες. Και οι σοβαρές καταγγελίες υπάρχουν μερικές από αυτές και την επόμενη εβδομάδα. Τι συνέβη πραγματικά στο άντρο της εγκληματικότητας. Όταν γίνεται η Κηφισιά, η Πολιτεία και η Εκάλη, που υποτίθεται ότι είναι καλά φυλασσόμενα προάστια από την εγκληματικότητα, φανταστείτε τι συμβαίνει σε άλλες φτωχογειτονιές, όχι μόνο της Αττικής, αλλά όλης της Ελλάδος. Το ρεπορτάζ. Φαρουέστ εκτελήχθηκαν χθες το μεσημέρι σε μία από τις πιο ακριβές και καλύτερα φυλασσόμενες περιοχές της Αττικής. Το θρίλερ κράτησε 4 ολόκληρες ώρες με τους κατοίκους της Κηφισιάς τρομοκρατημένοι να μην μπορούν να πιστέψουν τις δραματικές στιγμές που ζούσαν. Όλα ξεκίνησαν περίπου στη μία το μεσημέρι, όταν δύο δράστες αλβανικής καταγωγής εισέβαλαν στο σπίτι του προπονητή του ΠΑΟΚ, Γιώργου Δόνη. Φημώνουν τα πεθερικά του, τους δύο γιους του ηλικίας 15 και 1,5 έτους, καθώς και την οικιακή βοηθό, και στη συνέχεια τους ανεβάζουν στον πρώτο όροφο, όπου και τους κλείνουν στο μπάνιο. Αρχίζουν να αλωνίζουν το σπίτι, όταν ξαφνικά η σύζυγος του Γιώργου Δόνη μπαίνει στο ισόγειο της οικίας τους. Βλέπει τον έναν δράστη, αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει και αμέσως τρέχει προς το δρόμο, όπου και καλεί σε βοήθεια. Ο φρουρός του πρώην Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακοσταντίνου, το σπίτι του οποίου βρίσκεται ελάχιστα μέτρα πιο μακριά, ακούει τις φωνές και καλεί την αστυνομία από τον ασύρματο. Στο σημείο σπέβουν τους υπηρετητές της ομάδας Δίας, ενώ μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η περιοχή κατακλείζεται από πάνωπλους αστυνομικούς. Κάνουν έφοδο στο σπίτι, με τους δράστες να απαντούν με πυροβολισμούς. Από τα πυρά, ένας αστυνομικός τραυματίζεται, ενώ μια σφαίρα καρφώνεται στο πόδι του ενός κακοποιού. Ο συντονιστής της επιχείρησης καλεί τους δράστες να παραδοθούν. Εκείνοι όμως προσπαθούν να διαφύγουν. Στα αποκλειστικά πλάνα που θα δείτε, θα παρακολουθήσετε τη διαδρομή των δύο κακοποιών προς το ρέμα του Κοκκιναρά. Ο πρώτος δράστης, στην προσπάθειά του να διαφύγει, πηδάει από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου που βλέπετε στα κεραμίδια του διπλανού σπιτιού, τα οποία και σπάνε. Ο κακοποιός, που είναι τραυματισμένος στο πόδι και γι' αυτό βλέπετε και τις κοιλίδες αίματος, κατευθύνεται προς την απέναντι πλευρά και πηδάει στο έδαφος. Κρατώντας στα χέρια του μια χατζάρα, έρχεται αντιμέτωπος με το γιο του ιδιοκτήτη του σπιτιού. Ευτυχώς όμως δεν τον τραυματίζει. Στη συνέχεια κατευθύνεται προς τη δεξαμενή, πηδάει το σειρματόπλευμα και βγαίνει στο ρέμα. Ο δεύτερος κακοποιός, ο οποίος κρατάει όμηρο τον πεθερό του Γιώργου Δόνη, σπάει το τζάμι που χωρίζει την αυλή του προπονητή με το ρέμα. Στη συνέχεια, πετάει τον ηλικιωμένο στα δέντρα και διαφεύγει και αυτός από το ρέμα του Κοκκιναρά. Περίπου δύο ώρες αργότερα, ο ένας κακοποιός γίνεται αντιληπτός από ηλικιωμένο ζευγάρι και συλλαμβάνεται επί της οδού Θεοτοκοπούλου. Ενώ με την βοήθεια θερμικής κάμερας από ελικόπτερο της αστυνομίας εντοπίζεται και ο δεύτερος δράστης, λίγα μέτρα πιο μακριά, σε ένα παρκάκι στην Παναγία Ελευθερότρια, όπου και έχει πετάξει τα κλοπημαία. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι πλέον τρομοκρατημένοι. Φοβούνται να κυκλοφορήσουν ακόμα και αν πρόκειται για μια περιοχή που είναι φυλασσόμενη λόγω των εύπορων οικογενειών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός που στη γειτονιά του Γιωγουδόνη διαμένουν αρκετοί επώνυμοι. Καλλιτέχνες, δικηγόροι και υπουργοί με την φύλαξη να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ελέγξτε μέτρα από το σημείο που εκτελήθηκαν οι κινηματογραφικές εικόνες. Βρίσκεται το σπίτι του πρώην τσάρου της οικονομίας, Γιώργου Παπακοσταντίνου, ο οποίος μάλιστα, αν και εκτός βουλής, εξακολουθεί να έχει προσωπική φρουρά. Και εμείς αναρωτιόμαστε, για ποιο λόγο να έχει φύλαξη ο πρώην υπουργός? Αποτελεί στόχο? Ποιον φοβάται? Τον έχει απειλήσει κανείς? Και γιατί, αν ο κύριος υπουργός φοβάται, δεν πληρώνει από την τσέπη του κάποιον από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης και πρέπει να το προστατεύουν αστυνομικοί που τους πληρώνουμε οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες? Και όλα αυτά την ώρα που περισσότεροι από 25 πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους από κακοποιούς που δεν διστάζουν να πυροβολήσουν εν ψυχρό. Ο στραβοσάγωνος ποπάει της κυβέρνησης Παπανδρέου
της αποτυχημένης, ξεφτυλισμένης κυβέρνησης Παπανδρέου, της προδοτικής δοσύλλογης των γερμανοτσολιάδων κυβέρνησης Παπανδρέου. Κάντε μου μια μήνυση που σας αποκαλώ γερμανοτσολιάδες. Από την κορφή μέχρι τον πάτο. Θα φέρω την άλλη εβδομάδα το Δημοσθένη τον Κούκουνα εδώ το συγγραφέα και θα σας ξεφτυλίσουμε μαζί όλη παρέα. Γιατί η μισή από εσάς ήσασταν φύτρες δοσυλλόγων. Οι παππούδες σας και οι μπαρμπάδες σας και όλα τα τσιράκια των προγόνων σας, ξέρετε τι ήτανε, ε? Μαυραγωρίτες που δείχνανε. Που δείχνανε. Δοσύλλογοι. Μάτσες. Και συγγνώμη που χρησιμοποιώ και το όνομα αυτό. Της ταινίας. Ενός ηθοποιού ο οποίος απεβίωσε. Αυτό τι είναι, ρε? Κυφίνες. Είχατε καιρό να μ' ακούσετε, έτσι, ε? Είναι η θωρακισμένη φρουρά του κ. Παπακοσταντίνου. Η θωρακισμένη φρουρά. Θωρακισμένη σκοπιά, αγαπητέ κύριε Χίτο. Βεβαίως. Αλεξίσφαιρη. Ε, κύριε Χίτο. Και απέναντι ο Φουκαράς. Ο κύριος Δονής δεν είναι Φουκαράς, βέβαια. Θα μπορούσε όμως να ήταν ένας άλλος Φουκαράς. Γιατί ο κύριος Δονής και αυτός μισθοσυντήρητος είναι. Παλεύει να ζήσει την οικογένειά του άνθρωπος. Απλά να θυμίσουμε ότι ένας χαμηλόμισθος αστυνομικός όπως του κυρίου Παπακοσταντίνου σε μία άλλη τέτοια σκοπιά. Ο Λούλης. Ο Λούλης. Ο Αμανατίδης. Η Τσουτσού. Σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε από τρομοκράτες. Βεβαίως. Βεβαίως. Σε μια τέτοια σκοπιά. Ένα λεπτό. Εδώ πέρα ο κόσμος, ο λαός πρέπει να μάθει την αλήθεια. Κύριε Αποστόλη. Την αλήθεια, τέλος. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι, με τι δικαίωμα έχουν θωρακισμένη φρουρά και θωρακισμένη φύλαξη? Είσαι ο μόνος που τα λέει. Τι είμαι ο μόνος που τα λέει? Δυστυχώς. Γιατί ξέρετε γιατί είμαι ο μόνος που τα λέει? Έτσι. Γιατί είμαι ο μόνος που δεν έχω φρουρά, κύριε Αποστόλου. Έτσι. Είσαι ο μόνος που τα λέει. Όταν έχουν τέσσερις αστυνομικούς εκβιαστές και τυποτένει του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Τι να πω δηλαδή, έχω τρελαθεί, ας πούμε. Με τις φρουρές τους κλείνουν τα στόματα. Έτσι. Γιατί άλλοι γυμνοσάλιαγγες που έγλυφαν τόσα χρόνια το σύστημα τώρα και στήριζαν τις μνημονιακές αυτές κυβερνήσεις τώρα βγαίνουν και επιχαίρονται ότι δικαιώθηκαν, λέει, γιατί πέτυχε ο Παπούλιας στη Σύνοδο Κορυφής. Σήμερα όλα τα κανάλια. Αυτό παίζανε. Ότι δικαιώθηκε ο αγώνας. Δικαιώθηκε, μωρέ, που κόλλησε η Μασέλα, ας πούμε, και δεν ήξερε ποιος ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας. Κύριε Βάρδα, γελάτε. Και σε κάτι μικροεκβιαστές τους δίνουν αστυνομικούς και τους κάνουν αρχιεκβιαστές μετά. Εσύ δεν το κατήγγειλες, Γιάννη, ότι υπάρχουν του κόσμου οι βουλευτές που δεν είναι πρώην βουλευτές, που δεν είναι σήμερα βουλευτές και εξακολουθούν και έχουν προσωπική φρουρά. Γιατί φρουρά να την έχουν? Προηγουμένως στην εξωδελτίο υπήρχε. Υπήρχε εδώ πέρα άτομο το οποίο ήταν πρώην βουλευτής και είχε τη φρουρά τα παίξει. Ακριβώς. Αυτό ποιος το πήρε? Κύριε Αποστόλου, βγήκα έξω από το κανάλι. Δεν θέλω να προσβάλλω το κανάλι. Για να μην το θέλω τη Παναγία. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά του εδώ πέρα. Μην του κάνουμε και χαλάστα και δεν είναι κανένα καλεσμένο. Αλλά συγγνώμη, βγήκα έξω να πάρω το κουστούμι. Ποιο κουστούμι δηλαδή? Ένα μονοφόρι έχω, το φοράω χειμώνα καλοκαίρι. Βγήκα έξω να πάρω το πουκάμισο, κύριε Βάρδα και αγαπητέ κύριε Ηλιάδη, από το αυτοκίνητό μου. Με τους 39 σωματοφύλακες που έχω. Τι είδατε? Και είδα απ' έξω, ζωσμένο όλο το κανάλι, με μπάτσους πολυτελείας. Και λέω να, πού είμαι, στη Γαδά ή στο Έξτρα? Μην τους κάνω κακό τους ανθρώπους εδώ και δεν έχουν και καλεσμένοι. Να έχεστε, παιδιά, στο αποκαλυπτικό δελτίο του κ. Παυλόπουλου. Δεν είπαμε ονόματα. Είναι δελτίο μεγάλης τηλεθέας. Δεν είπαμε ονόματα. Αλλά βγήκα έξω και νόμιζα ότι εμείς είμαστε στρατοκρατούμενη περιοχή. Αυτό είναι γενικό το κάτω. Κύριε Δένδια, εδώ σας θέλουμε σαν υπουργό. Υπάρχουν στους 12.500 αστυνομικοί που απασχολούνται, δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό, σε δημοσιογράφους τυποτένιους, δηλαδή δημοσιογράφους της Λασπουργιάς. Κοιτάξτε, Στέφανε, με τα Golden Boys θα αυξηθούν. Οι φρουρές θα αυξηθούν. Με τα Golden Boys. Μετά ο κύριος Μεταλλινός. Γιατί έχει φρουρό ο κύριος Μεταλλινός αστυνομικό? Έχει αστυνομικό ο κύριος Μεταλλινός, ο διευθυντής του κύριου Δένδια? Θα το δούμε στο μέλλον. Έχει, ρωτώ. Έχει. Θα δούμε, δεν ξέρω. Εσύ λες να έχει. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις μετακινήσεις. Α. Για τι φοβάται? Για οδηγό. Τι φοβάται? Για οδηγό, Στέφανε. Ανεβαίνει το πρεστίζο. Συνήθως, δεν λέμε για τον Δένδια, για άλλους υπουργούς δημοσίας τάξης, οι διευθυντές των γραφείων και όλο το προσωπικό χρησιμοποιήσει αυτοκίνητα υπηρεσιακά. Εμείς θέλουμε δικαιοσύνη, Γιάννη. Να καλησπέρισουμε τους πολίτες. Και οι πολίτες θέλουν δικαιοσύνη. Η κυρία Ρίζου. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας, κύριε Χιέ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το περιστατικό που είχε γίνει το 2009 στο τμήμα του Ακροπόλεως, το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, με έναν Χιλιανό, ο οποίος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τους αστυνομικούς.
και κατηγορηθήκαν οι αστυνομικοί ότι τον χτυπήσανε. Ο κύριος Βούλιας που ήταν τότε υφυπουργός, πήγε και επενέβη τέλος πάντων και ο κύριος Χρυσοχοίδης ζήτησε συγγνώμη από τον Χιλιανό. Μήπως ξέρετε ο Χιλιανός αυτός που βρίσκεται τώρα και οι αστυνομικοί αυτοί οι οποίοι είχαν λάβει μέρος στην υπόθεση, τι κάνουνε? Ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι λάτρης των ξένων. Υπέγραψε και το Δουβλίνο 2. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ενημερώσω λοιπόν ότι οι αστυνομικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Παίρνουν το 30% του μισθού τους. Ο Χιλιανός, ο οποίος έχει συλληφθεί και άλλες 3-4 φορές, κυκλοφορεί ελεύθερος, του έχουν παραχωρήσει σπίτι. Του έχουν δώσει επίδομα αλληλεγγύης και άδεια μικροπολιτού. Εσείς πώς θα ξέρετε αυτά, κυρία Ρίζου? Τυχαίνει, δεν ξέρω, κύριε. Όχι, δεν ρωτώ να μου πείτε για όνομα του Θεού ότι, αν είστε ή δεν είστε. Είστε συγγενείς με κανέναν αστυνομικό, ναι, δεν είναι κακό. Ορίστε. Είστε συγγενείς με κανέναν αστυνομικό ή φίλοι, δεν είναι κακό να μας το πείτε. Είμαι απλά γνωστή. Για να διαγνώσει ο συνάδελφος ρώτησε. Ο κύριος Χίτος ρώτησε για να διαγνώσει αν όντως είναι αλήθεια αυτά. Δεν είναι θέμα, δηλαδή, αν εγώ που το ξέρω και τα λοιπά, είναι υπεύθυνη των λεγόμενων, μιλώ επώνυμα. Λοιπόν, και μπορείτε να το ψάξετε αυτό. Κοινωνική δικαιοσύνη. Ήθελα και κάτι άλλο να πω. Τον αστυνομικό ο οποίος τραυματίστηκε χθες στην επιχείρηση στην Κηφισιά. Λοιπόν, πήγε να τον επισκεφθεί κανένας από τους αξιωματούχους της αστυνομίας, του Υπουργείου Προστασίας, του πολίτη. Εισβολέα, πολίτη. Καλό βράδυ, κύριε Ρίζου. Ευχαριστούμε για τα ερωτήματα. Ο κύριος Κυριακίδης. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα, κύριε Έκιο. Θα είμαι σύντομος γιατί φοιτώ σε μια σχολή ανωτάτης εκπαιδευσεώς και τώρα είναι ευτυχώς σε ένα διάλειμμα. Και μπορώ να σας πω για τον κύριο Παπακοσταντίνου. Είχε πάει σε μία εκπομπή και είπε: είναι τρομερό, λέει, θέλω να πάω να πιω ένα καφέ και δεν μπορώ. Και του λέει ο αυτός: γιατί δεν μπορείτε, κύριε, γιατί λέει, μου ρίχνουν γιαούρτια. Τι να γίνει, του λέει. Και πετάγεται και ένας καθηγητής που ήταν στην εκπομπή, τον οποίο έρχονται συνέχεια και του λέει: κύριε, είστε ανάγωγος. Και ο εκφωνητής τίποτα. Ο παρουσιαστής τίποτα. Ευχαριστούμε. Τη θυμάμαι την εκπομπή. Ο κ. Κωνσταντόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντόπουλε. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Εμείς είμαι δημόσιος υπάλληλος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Σαμαράς, βέβαια, ήξερα ότι εντάξει, αυτοί είναι δουλεύοντες, θα με ισοζωοπεδώσουν, θα μαλλιώσουν. Ο κύριος Κουβέλης τι κάνει και τι εννοώ? Εγώ είμαι ένας υπάλληλος 30 χρόνια, έπαιρνα κάποια λεφτά, μου φτάσανε να παίρνω 950 ευρώ, με ενίκιο 450, με γραμμάτιο 200 για ένα σπίτι, να περάσω με 200 ευρώ. Και ήρθανε καπάκι μετά τις εκλογές και μας κόβουν 94 ευρώ. Εγώ είμαι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μου κρατάνε αναδρομικά από τον 11ο του 11, αρχίσανε μετά τις εκλογές να μας κρατάνε 94 ευρώ επιπλέον. Έφτασε ο μισθός μου 861 ευρώ. Εγώ είμαι ιδιωτικού δικαίου. Γιατί να πληρώνω ταμείο πρόνοιας που δεν πρισπράττω εγώ έσοδα από το ταμείο πρόνοιας? Δεν πρόκειται να πάρω εφάπαξ από το ταμείο πρόνοιας και μας κρατάνε του ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ ταμείο πρόνοιας. Καλό βράδυ. Πήρα τηλέφωνο στον κύριο της μισθοδοσίας και λέει: εγώ τι ξέρω. Πρέπει να σταθούμε λίγο στο συγκεκριμένο κύριο. Έτσι είναι ντροπή αυτό το οποίο γίνεται σήμερα και είναι ντροπή όλη αυτή η κατάσταση όπως θα εξελιχθεί. Θεωρώ ότι η ανικανότητα της πολιτικής γενικότερα έχει φέρει τους ανθρώπους και την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση και θα πρέπει η παρούσα κυβέρνηση να κατανοήσει ότι δεν έχει μέλλον έτσι όπως έχει σχηματιστεί. Το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Α, διαφωνείτε με τη σύνθεση? Διαφωνώ ριζικότατα. Αυτό είναι πάρα πολύ. Θα έπρεπε ο κύριος Σαμαράς να τηρήσει τις δεσμεύσεις του σε ό,τι αφορά το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, το οποίο δεν το τήρησε. Και θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι άνθρωποι οι οποίοι και συστήματα τα οποία δεν απέδωσαν στο παρελθόν είναι προφανές ότι δεν θα αποδώσουν ούτε στο παρόν ούτε στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να το δει πολύ πιο προσεκτικά. Εκεί έχω και μια πρόταση προσωπική ότι θα μπορούσε κάλλιστα, αν υπήρχε ηγετική σκέψη και πραγματικά μακρούβελληνικούς επιθυμία, να μοιράζει στους εργαζόμενους το δημόσιο
το 50% της οικονομιών εφόσον τους προέτρεπε να κάνουν αυτές τις οικονομίες. Δηλαδή, τι εννοώ, όταν κόβεις το προσωπικό, όταν κόβεις τις δαπάνες και θες τη συμμετοχή των ανθρώπων μες στο δημόσιο, δώσεις το δικαίωμα στην ανάπτυξη, δώσεις το δικαίωμα στο να μπορούν να κερδίσουν και αυτοί από αυτά που κερδίζεις, έτσι ώστε να συμμετάσχουν. Σωστό είναι. Και να μην είναι αδιάφοροι, να μην είναι αρνητικοί. Η πρόταση κάπου λοιπόν είναι δικιά μου. Βέβαια, αυτό, δεν το έχεις ανακούσει, δεν το έχεις ανακούσει. Δεν το έχεις ανακούσει. Τώρα στο Τζίπρα, το έχεις ανακούσει από μένα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, τ' άκουσα. Αυτό λοιπόν το οποίο προτείνω εγώ, όχι. Είναι όχι. Πολύ μακράν ο ΣΥΡΙΖΑ για να το καταλάβει. Γιατί είναι πάρα πολύ μακράν. Η επιχειρηματικότητα και οι άνθρωποι της αγοράς. Οι άνθρωποι της αγοράς ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το κράτος, αλλά το σύστημα θέλει ανθρώπους, θα έλεγα καναρίνια. Και όχι αριστερούς. Θέλει ανθρώπους αρνητούρες. Δεν έχει σημασία για μένα αν είναι αριστερή ή δεξή. Από την ώρα που επέλεξε να γίνει επαγγελματίας πολιτικός, είναι μαϊντανός για μένα και το λέω ξεκάθαρα. Οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε και θα το λέει σε αυτά που λέει ο κύριος Ηλιάδης. Από την ώρα που είναι επαγγελματίας πολιτικός, είναι μαϊντανός, ο οποίος δεν ξέρει τι δουλειά, ποια είναι η δουλειά, δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά. Θα τους δείτε σε λίγο. Και δεν μπορεί να την κάνει τη δουλειά για διάφορα. Έχει ένα κατάστοιχο εδώ, Βασίλη. Με επαγγελματίες πολιτικούς μαϊντανούς που ψάχνουν για δουλειά. Στην πραγματικότητα λοιπόν, εάν θες πράγματι να κάνεις δουλειά, βάλε τους ανθρώπους να συμμετάσχουν. Και βάλει να συμμετάσχουν και στην ανάπτυξη και στην οικονομία, να κοπούν τα ριζοτηλέφωνα από τα υπουργεία, να προσέχουν οι εργαζόμενοι να μην κάνουν σπατάλες, αλλά να μοιράζονται. Να μοιράζονται αυτό που μένει, όπως και να μοιράζονται και τη διάθεσή τους για ανάπτυξη, ό,τι αποτέλεσμα βγάζει. Μάλιστα. Και αυτό, να, αυτό περάσει, κομμάτι... και αυτό να περάσει και στον ιδιωτικό τομέα. Για να προχωρήσουμε. Με μεγάλη μου χαρά θα πω όμως κάτι. Τελειώνω. Τους δύο τελευταίους μήνες. Μετά την υπηρεσιακή κυβέρνηση, εγώ παρατηρώ ότι το δημόσιο λειτουργεί πολύ καλύτερα. Και στα τηλέφωνα απαντούν αμέσως. Σωστό είναι αυτό. Και δρούν. Σωστό αμέσως. Είναι. Άκουσα προχτές. Έχουμε ποιότητα αυτή τη στιγμή. Άκουσα προχτές στην εκπομπή του κ. Σρόιτερ. Η ποιότητα δεν βγαίνει στον αδέρφου στον Αλφα. Είδα τρεις υπηρεσιακούς υπουργούς εκεί πέρα. Τον υπουργό αγροτικής, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον πρώην Υπουργό Υποδομών, καθηγητές Πανεπιστημίου, Πανεπιστημιακή και τρεις, και τον τρίτο που μου διαφεύγει, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Και λέγανε οι άνθρωποι, δηλαδή ο τρίτος, ας πούμε, είπε απίστευτα πράγματα. Λέει, πήγα να πάρω ένα αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο για να μετακινούμε. Και πήγανε και μου δώσαν ένα ξεχαρβαλωμένο. Ποιος ξέρει τι του φυλάξανε, να καταλάβετε, γιατί δημόσια διοίκηση μιλάμε. Που ήταν τρισάθλιο και βρώμικο. Και μάλιστα έμεινα στο βουνό, λέει, που είχα πάει να πάω να κάνω μια επίσκεψη. Και δεν είχα αυτοκίνητο να γυρίσω κάτω. Αυτή ήταν η υπηρεσιακή πρωθυπουργή. Αυτοί δούλεψαν ένα μήνα. Όσο δεν δούλεψαν οι τεμπελχανάδες του δημοσίου, 10 χρόνια, κύριε. Δώσαν αξιοπρέπεια. Αυτό κάνουν. Επειδή Στέφανε. Όμως. Μια φράση. Όχι, μην πείτε άλλη φράση. Να ακούσουμε τον κόσμο μόνο. Και να πείτε μετά τη είναι φράση. Είναι ντροπή σήμερα να παίρνει άνθρωπος 850 ευρώ και να έχει οικογένεια. Είναι ντροπή. Τώρα αυτό τα λέτε. Μόνο. Μα προεκλογικά τι το μου λέγατε. Πάντα άλλα. Θυμάνε και πριν το έλεγα, δεν στις εκπομπές σου. 400. Δεν μου λέγατε, κύριε Προεκλογικά, θα φτιάξει όλα ο κύριος Σαμαράς. 400 και 500. Έλεγα αυτό, δεν έλεγα για τον μισθού. Οι μισθοί άλλο δεν είναι να πιστεύω τα φτιάξει για Σαμαρά. Τι είναι οι μισθοί. Και άλλο. Πώς θα ζήσει ο πολίτης. Ποια είναι η πραγματικότητα. Κύριε Ηλιάδη, έπεσε πολίτης. Έπεσε πολίτης το πρωί από τον τρίτο όροφο στο Γαλάτσι. Γιατί πήγε ο δικαστικός επιμελητής να του εισπράξει τα νίκια που χρώστα και να του κάνει έξωση. Και διότι ένας άσχετος δικαστικός. Και σκοτώθηκε ο Χριστιανός. Διότι ένας άσχετος δικαστικός επιμελητής έκανε ψυχολογία με τον άνθρωπο. Όχι, καμία ερώτηση. Αντί να φωνάξουν τον ειδικό. Κύριε, παρακαλώ, βοηθήστε με. Εντάξει, να σεβόμαστε και τον κόσμο τέτοια ώρα που ξενυχτάει μαζί μας να μιλάει τουλάχιστον. Η κυρία Μακρύ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Χίο. Σας παίρνω από Οροπό. Ναι. Έχω ένα μεγάλο πρόβλημα και με οδηγεί και εμένα σε αυτοκτονία. Είμαι μητέρα 4 παιδιών. Είχα αγοράσει ένα σπίτι. Μου το πήρανε σε πληστηριασμό, ενώ μου είχαν πάρει τα λεφτά. Γιατί είχε αρρωστήσει πολύ βαριά ο άντρας μου και ήταν έτοιμος να πεθάνει. Και είχα ζητήσει μια παράταση 2 μηνών. Κυρία Μακρύ, ακούστε με, επειδή πρέπει να έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο. Ναι, ναι. Έχουμε το κινητό σας. Θα σας πάρουμε εμείς μέχρι τη Δευτέρα και θα το καταγράψουμε. Ευχαριστώ θερμά. Ωραία. Σας ευχαριστώ και εμείς. Εγώ. Καλημέρα. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Καλημέρα. Κύριος Παπαδόπουλος. Καλημέρα, κύριε Χίο. Καλημέρα, κύριε. Τηλεφωνά από τον Περισσό. Μάλιστα. Είδαμε προσεχή το ρεπορτάζ με την αποπυραλιστία στο σπίτι του κύριου Δόνη. Ο Περισσός είναι δυστυχώς μια υποβαθμισμένη περιοχή. Πολύ υποβαθμισμένη. Πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή κάνετε μάχημο ρεπορτάζ, με ένα αυτοκίνητο της εκπομπής σας και μια κάμερα, ελάτε μόλις νυχτώσει να δείτε τι γίνεται έξω από τα γραφεία του ΚΚΕ.
Γιατί ασφάλεια μιλάμε. Ο κύριος Παπακοσταντίνου έχει λόγο να το φυλάνε, γιατί πρόδωσε τη χώρα και φοβάται. Το κουκουέ τι φοβάται? Πιθανό να έχει προδώσει και αυτό τη χώρα. Όχι, το κουκουέ τι φοβάται, κύριε Χιώ? Δεν το ξέρω. Μια σκοπιά έχει το κουκουέ. Μην τρελαθούμε τώρα. Μια σκοπιά έχει στην Ηρακλείου μπροστά. Εάν θα πάτε από πίσω, από εκεί που μπαίνουν οι επίσημοι και είναι η επίσημη είσοδο του κτηρίου, θα δείτε τι γίνεται όλο το βράδυ. Μην μας βάλετε τώρα το κουκουέ στην ίδια μοίρα με τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας. Δεν βάζω, κύριε Χίτα, το κουκουέ. Για όνομα με τα δύο κόμματα μεγάλα εξουσίας. Αυτό λέω και εγώ, για όνομα του Θεού. Μάλιστα. Τι θέλουν τόσους αστυνομικούς στο κουκουέ? Εμείς και όλο ο περισσό στενάζει. Δεν έχει, επειδή τυχαίνει να είμαι κάτι κουσουλί. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Η κυρία Παδοπούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Χίλιο. Καλημέρα, μάλλον. Μάλλον καλημέρα, ναι. Καλή σας μέρα. Καταρχάς, σας συγχαίρω για την εκπομπή σας. Και δεύτερον, σας συγχαίρω γιατί είστε ο μόνος δημοσιογράφος που έχετε πει τον Σαμαρά ότι πρόδωσε την κυβέρνηση, ότι έριξε την κυβέρνηση και άνοιξε τα σύνορα. Συγγνώμη, ένα λεπτό, κυρία Παδοπούλου. Εγώ δεν είπα ότι ο κύριος Σαμαράς τάρπαξε, όπως μου είπε ο κύριος Ηλιάδης από τη Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Έτσι μου πάτε, ότι με κατηγορήσατε ότι το συσχέτισα με τις μίζες της Siemens. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν πρόδωσε καμία κυβέρνηση. Έριξε την κυβέρνηση, καλά έκανε. Δεν κατάλαβα. Γιατί καλά έκανε? Θα σας εξηγήσω γιατί καλά έκανε. Τι καλά έκανε και έριξε την κυβέρνηση? Όταν ρίχνεις μια εκλεγμένη κυβέρνηση, δεν έχεις το δικαίωμα. Κύριε Βάρδα, κύριε Παπαδόπουλο, ένα λεπτό. Θέτετε ζητήματα. Κύριε Βάρδα, αφήστε να μιλήσει και ο κύριος Βάρδας όμως. Μα αφήστε να μιλήσει ο κύριος Βάρδας. Αμέ τώρα μην με κάνετε και φωνάζω. Κύριε Βάρδα, ορίστε. Είναι σαφές ότι την έριξε την κυβέρνηση. Ότι τρελή είμαστε. Φυσικά την έριξε. Την έδειξε. Το φυσικά είναι δικό σας υπόθεση. Και για συγκεκριμένους, λόγους. Και για συγκεκριμένους λόγους έπεσε η κυβέρνηση τότε. Για συγκεκριμένους λόγους. Για ποιους λόγους? Ο κύριος Σαμαράς μεταχειρίστηκε το γεγονός το θέματος του ονόματος της Μακεδονίας. Ταυτόχρονα όμως καταγράφηκε και εμπολής αποδείχθηκε το γεγονός ότι έπεσε για την παροχή του 1.100.000 ψηφιακών παροχών της Siemens και, στη Siemens και στην Ιντρακόμ. Είναι καταγεγραμμένα από την ιστορία. Πότε ο Μητσοτάκης ήταν πότε? Είναι καταγεγραμμένα από την ιστορία με το θέμα Σιμπηλίδης. Τότε που είχαν τα άνθη, αν μου δώσετε και τον οποίο ο κύριος Σιμπηλίδη, ο κύριος Σαμαράς προσπάθησε να τον βάλει πάλι και να τον εκλέξει βουλευτή. Και αφού επαναστάτησε όλο το Κιλκής και πέσαν τα γιαούρτια, το να πέσει ρε πίσω. Και κυρία δεν είναι το μόνο λάθος που έκανε. Κυρία Παδοπούλου, ορίστε. Ναι. Θα μιλήσω μετά. Σας συγχαίρω, κύριε Χιώ, είστε ο μόνος δημοσιογράφος που είπατε εκτός από τους πολίτες ότι ο Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μα την έριξε, γιατί... Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αλλά μην μείνουμε στο παρελθόν τώρα, μείνουμε στο παρελθόν. Όχι, για το θέμα που είπατε πρώτον, το λέω. Ο Σαμαράς δεν μπόρεσε να κρατήσει ένα κόμμα. Και το διέλυσε την άνοιξη, πώς τη λέγανε, και θα κρατήσει ως πρωθυπουργός την Ελλάδα. Δεν είναι κριτήριο τώρα αυτό. Ναι, μην παρεθοντολογούμε όμως, έχουμε να πούμε κάτι. Και ήθελα να σας πω, είμαι χείρα υποστρατήγου. Επειδή δεν είμαι 55 χρόνων και είμαι 54, να μου κόψουν τα 300 ευρώ με δύο παλικάρια 29 χρόνων και 26 και να μου δίνουν 1150 και τα μερίσματα που παίρνουμε να είναι πλέον δουλευμένα και να μην ξέρω εγώ τι να κάνω. Μην τα λέτε αυτά, γιατί φαίνονται πολλά τα λεφτά που παίρνετε και σε καμιά περίπτωση μην μπείτε ούτε σε ποια περιοχή μένετε, κύριε Παπαδοπούλου. Καλό βράδυ. Α, είναι πολλά τα λεφτά που παίρνω, Κύριε Παπαδοπούλου, συγκριτικά με αυτά που παίρνουν κάτι φουκαράδες με 500 και 600 ευρώ. Ναι, θεωρείστε... έχω δύο παλικάρια, κύριε Χιώμα. Το καταλαβαίνω, κυρία μου, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Θα σας τα κόψουν. Μην τη λες στη γυναίκα τώρα. Το Σεπτέμβριο κουρεύουν τη Μαϊμού. Δεν συμφωνώ ότι θα μας τα κόψουν, λοιπόν, το ξέρω ότι κυρία Παπαδοπούλου, ακούστε λίγο. Και κάτι ακούστε, ακόμη ήθελα να πω. Μάλλον, δείτε κάτι, κυρία Παπαδοπούλου, δείτε κάτι για να σας κάνουμε να νιώσετε απόψε όχι χειρότερα. Να νιώσετε πιο εξοργισμένοι. Υπάρχει ένας συγκυβερνήτης της συγκυβέρνησης Μπαρμπαφώτη, Μπαρμπαντώνη και Μπαρμπαβαγγέλη. Λες και είναι σε κανένα ταβέρνα και έχουν την ταμιζάνες εκεί και τις έχουν χωρίσει και πίνουν και από το ίδιο. Ο οποίος κύριος, αυτός ο κύριος που βαράει το χέρι του εκεί πάνω στον πολίτη, κύριε Βάρδα. Με τη θωρακισμένη Mercedes, με Πενβέ, συγγνώμη. Πενβέ. Μην κάνουμε. Θα κάνουμε διαφήμιση, αλλά θα κάνουμε σωστή διαφήμιση. Στη σωστή μάρκα. Στην Πενβέ. Πλάκα κάνω για την κύριε του Ραντλουτικού. Αυτός εκεί που κοπάνε και το χέρι του στον πολίτη. Ρε εσύ, δεν μου λες κάτι. Να μιλήσουμε έτσι σαν φιλαράκια.
Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να κυκλοφορείς με BMW 700 θωρακισμένη? Άκουσες τι είπε ο Αντώνης? Ας τα κόψει. Του τα κόψε. Δείτε τα. Τα χάλια τους. Τα πρώτα χάλια τους. Σε εντολή στον Υπουργό των Εσωτερικών να περιοριστεί η χρήση των κρατικών αυτοκινήτων από την κυβέρνηση και τα μέλη της από το σύνολο της δημόσιας διοίκησης στον ελάχιστο απαραίτητο αριθμό. Την Τρίτη στη σύσκεψη στο σπίτι του Αντώνη Σαμαρά, ο Μπένι, ο πρόεδρος του 12%, έφτασε με την υπουργική θωρακισμένη BMW αξίας 750.000 ευρώ. Σε αντίθεση με τον Φώτη Κουβέλη, που ήρθε με το προσωπικό του αμάξι, ένα Nissan Note. Μπορεί ο ίδιος να υπέγραψε με μεγάλη ευκολία το κόψιμο των μισθών και των συντάξεων, μπορεί μνημονιακές κυβερνήσεις στις οποίες συμμετείχε να έβαλαν με ακόμα μεγαλύτερη ευκολία φόρους στους άνεργους και στους φτωχούς, αλλά όταν πρόκειται για τη χλειδί του και την προστασία του από την οργή που έχει προκαλέσει στους πολίτες, τότε το χρήμα δεν το λογαριάζει, αφού δεν είναι δικό του, αλλά του πολίτη. Δύο θωρακισμένες λιμουζίνες BMW, αξίας η κάθε μία 750.000 ευρώ, έχει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και ο Υπουργός Οικονομικών. Ο κύριος Βενιζέλος, ο πρόεδρος του 12%, εφόσον έχει παραιτηθεί από Υπουργός Οικονομικών, γιατί έχει οικειοποιηθεί τη λιμουζίνα? Θα δώσω εντολή στον Υπουργό των Εσωτερικών να περιοριστεί η χρήση των κρατικών αυτοκινήτων από την κυβέρνηση και τα μέλη της από το σύνολο της δημόσιας διοίκησης στον ελάχιστο απαραίτητο αριθμό. Αυτά είπε ο κύριος Σαμαράς, αλλά προφανώς δεν ισχύουν για τον κύριο Βενιζέλο. Οι δύο λιμουζίνες, που στοιχίζουν συνολικά 1.500.000 ευρώ, θα πουληθούν άραγε για να πληρώσουν τα χρέη του ελληνικού κράτους. Κύριε συνάδελφε, κύριε Χίτο, εσείς που ξέρετε τα θέματα. Μπορεί να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την BMW αυτή, γιατί λόγω βάρους δεν έχει αλεξίζει. Μπορεί να, αν πάρει άλλο αυτοκίνητο, να γέρει. Να γέρει. Σαν τον Παπα-Νικολή. Να πάθει καθίσει. Άρα θα έχει και ενισχυμένο. Μην αναφέρει Παπα-Νικολή. Και το είχε κάνει και ο ταχύτολη Αρτζέτ. Θα έχει και ενισχυμένο μορτισέρα. Μην αναφέρετε Παπα-Νικολή. Γιατί όταν ακούει Παπα-Νικολή η κυβέρνηση αυτή, του κόβονται τα πόδια. Ειδικά σε κάτι υπουργού βασίλειο. Τον Λευσινιώτη. Oh. Τον Λευσινιώτη είναι από την Λευσίνα, εννοούμε. Κάποιον υπουργό από την Ελευσίνα, δεν εννοούμε τον Άβρο. Εγώ πιστεύω ότι έκανε ο Σαμαράς λάθος αυτά που είπε τώρα. Διότι τι θα δώσει εντολή στον Υπουργό Εξωτερικών? Δεν ανήκουν τα αυτοκίνητα τα κρατικά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μιλά πιο δυνατά, ρε Σιγιάννη, να πούμε, λες και βγαίνει η φωνή από τον τάφο. Λέω τα αυτοκίνητα, τα κρατικά αυτοκίνητα δεν ανήκουν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Σαμαράς δεν ήταν ενημερωμένος. Ανήκουν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είπε, άλλο εξωτερικό, άλλο εξωτερικό. Δημόσια διοίκηση όμως, γενικότερα. Μάλιστα. Το δεν θα δώσει τον Αβραμόπουλο εντολή για τα κρατικά αυτοκίνητα, θα δώσει για το Υπουργείο. Ο κύριος Αβραμόπουλος, καλό θα είναι να θυμηθεί λίγο το παρελθόν του, πήγαινοντας έτσι, λέω εγώ τώρα, να κάνει και καμιά επίσκεψη σε καμιά φτώχο γειτονιά εκεί στο Περιστέρι. Να θυμηθεί τις ρίζες του. Και αν δεν πάει ο ίδιος, θα πάμε εμείς για να θυμηθούμε τις δικές μας ρίζες. Και να θυμηθεί ότι σε συνόδους κορυφής πάνε μόνο αρχηγοί κρατών και πρωθυπουργοί. Θα τα πούμε σε λίγο για τους γκρίζους λύκους, κύριε. Έτσι. Λοιπόν, σχόλια από τον κόσμο, δεν θα τα κάνω εγώ, θα κάνει ο κόσμος στο μακελιό.gmail.com. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που στέλνετε. Σε όποιον δεν αρέσει, σε όποιο δημόσιο υπάλληλο δεν αρέσει το ζεστό δημόσιο, μπορεί ελεύθερα να φύγει. Φτάνει η κλάψα. Άλλοι δεν έχουν φαγητό και άλλοι το χαβά τους. Σωστός ο αγαπητός κύριος, να μας λέτε και το όνομά σας όμως. Λάθος ο αγαπητός κύριος, διότι ο άνθρωπος αυτός στα 40 και στα 50, πού να πάει δηλαδή, δεν κατάλαβα. Για άλλη από τη Βουλή 25 περιμένετε, κύριε. Αυτό το ποίημα, ας πούμε, με τους δημοσίους υπαλλήλους να σταματήσει. Με 25 ετία πήρε 300.000 εφάπαξ και 2.660 μηνιαία σύνταξη. Δεν το κάναν μόνοι τους στο σύστημα, κάποιος τους έθρεψε να είναι. Μάλιστα. Υπάλληλος της Βουλής. Ναι, αλλά ο κύριος Σαμαράς είπε ότι δεν θα διώξει. Μη σχολιάζεται όμως, όχι, αφήστε να... Όχι, είπε δεν θα διώξει δημόσιους υπαλλήλους. Λοιπόν, στην εκπομπή σου, ακούστε κύριε Λιά, ακούστε κύριε... Δεν κυκλοφορήσει το χρήμα, έχει σταματήσει εντελώς. Δεν θα κάνει, κατεστρέψει όλη την οικονομία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση... Ακούστε κύριε, μην το κάνουμε πηγαλάκι όμως έτσι. Κύριε Αποστόλου, θα σας έχω δώσει το λόγο, δεν σας έχω απόψει. Ειδικά θα σας έχω αδικήσει τον κύριο Βάρδα. Έχω αδικήσει τον άνθρωπο που του έχω δώσει το λόγο ακόμα. Αλλά μην περιμένετε εδώ να πάρετε λόγο, κύριε Βάρδα, τον πάρετε μόνος σας. Θα γίνει. Θα γίνει. Στην εκπομπή σου, Στέφανε, λέει κάποιος νεοδημοκράτης, έδειξε θυγμένο σχετικά με Αντώνη Ζήμενς, περίεργα γεγονότα, προδοσία 83 Πολάν. Εγώ είμαι αυτός. Ένα λεπτό. Σχέση με φιλαράκι του κτλ. Να πληροφορηθεί ο κύριος νεοδημοκράτης ότι ο ρεσεψιονίστ έχει μανία στο ψήσιμο. Και έπειτα με τον ξενοδόχο τρώνε τα πάντα, αλλά μόνο ψητά. Η Ιερεμίας Κομένσκι. Δεν ξέρω τα. Δεν τα ξέρω. Τον κύριο, πάντως μου αρέσει η κρίση που κάνει και το σχόλιο του. Θα θυμίζει κάτι.
Όχι, ο συγκεκριμένος όχι. Όχι το, αυτό που θα ήθελα να πω πάντως είναι ότι δεν μπορεί να μου βάλει κανείς ταυτότητα νέο δημοκράτη. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι... Φορά, εσείς, εγώ, με τον πρόεδρο. Με τον πρόεδρο συγκεκριμένα αυτό όχι. Υπενήσετε. Αυτό υπενήσετε. Ναι, αυτό έπαιρνε. Μάλλον είναι περίσσεω το 1981 έχω δουλέψει ως ρεσεψιονίστα. Αυτό θέλει να πει. Και τι σημασία έχει, αυτό είναι τιμή σα. 1981 με το 1983. Σα τιμά. Σα τιμά. Και γίνατε επιχειρηματία από γκρουπιέρι, κύριε. Και έχω γίνει επιχειρηματία από πολιτή παπουτσίων 14 χρονών. Σα πληροφορώ ότι αυτό είναι ένα από τα μεγάλα κατορθώματα των Ελλήνων πολιτών. Και σα τιμά αυτό που λέτε. Η εργασία είναι τιμή. Αλίμονο σε αυτού που δεν εργάζονται. Επειδή ξέρω τον κύριο Λιάδη. Θεωρώ ότι είναι πολύ έτοιμος άνθρωπος και το σχόλιο ήταν πολύ κακεντρεχές και δεν το γνώριζα, κύριε Λιάδη, και ζητώ συγγνώμη. Ούτε εμείς το γνώριζαμε, κύριε Είμαι... Όχι, καλά κάνατε και το αποκαλύψατε όμως, γιατί φανερώσατε από πού ξεκινήσατε και δεν ξεχνάτε από πού ξεκινήσατε. Όχι, ξεκινήσατε από πιο πριν, σας είπα. Λοιπόν, κύριε Χίο, λέει, είμαι έξαλλη. Αν δύο Αλβανοί μπουκάρανε σε ένα σπίτι στο Περιστέρι, θα κινητοποιούνταν πάλι όλη η αστυνομία μαζί και με τους ταξιάρχους. Σωστό το ερώτημα. Και εγώ την είχα αυτή την. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Αν δεν ήταν στην περιοχή των πλούσιων, τίποτα μεγαλειώδες δεν θα συνέβαινε. Εύη Απολαγωνής. Εύη, σε ενημερώνω ότι στην περιοχή αυτή του λόφου του Κοκκιναρά, του ρέματος μάλλον, δεν μένουν μόνο πλούσιοι. Έτσι, μένουν και άνθρωποι που έχουν αποκτήσει ένα σπιτάκι και μένουν και μέσα στο ρέμα και μερικά να και αφαίρετα εκεί πέρα. Έχει όμως ένα δίκιο η κυρία, γιατί των μεγαλόσχημων αξιωματικών, όχι αυτών που πήγαν εκεί, των άλλων που δίνανε εντολές, ήταν. Μη τυχόν και τους ξεφύγουν οι Αλβανοί από τον πεθερό του Δόνη και τους πάνε σε κανέναν εφοπλιστή ή σε κανέναν βιομήχανο. Σωστό. Σωστό. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Αν είχε εσύ θυχτεί από ένα δημοσίευμα, θα κινητοποιούσαν δύο εισαγγελείς και 25 αστυνομικούς για να σε κυνηγάνε. Να το πεις, Γιάννη μου, στο φίλο σου το δέντρο για αυτό. Αν είχες φοβηθεί. Να το πεις. Αν είχες φοβηθεί, ναι. Αν είχες θυχτεί. Κατηδίαν, τον βλέπεις, να το πεις. Αλλάζει. Ο αγαπητός Φερνάντο, αγαπητέ Στέφανε, λέει: οι ένστολοι δεν πάνε να κυνηγήσουν τα καλά ζυγό που κυκλοφορούν στη χώρα, αλλά κυνηγούν με ζήλο δημοσιογραφική πένα, όπως διαπίστωσε δυστυχώς. Το διαπίστωσαμε και το διαπιστώνουμε συνέχεια. Να μην ξεχνάμε ποιοι έδερναν τον ελληνικό λαό στο Σύνταγμα πέρσι το καλοκαίρι. Δεν το ξεχάσαμε. Μπορεί να επαναληφθούν αυτά. Αν οι πρόγονοί μας χρειάστηκαν 400 χρόνια να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό, εμείς θέλουμε 401 χρόνια να αποτινάξουμε τους προσκυνημένους πολιτικούς που μας ξεφτύλισαν. Καλό κουράγιο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί η καρέκλα μου τρίζει, όπως είδατε, κύριε. Πήγα να πέσω και όταν επανέλθουμε.